δώρο. Δώρο, τι δώρο, βρε Βαθία μου, κορίτσι μου γλυκό, δεν έχεις καταλάβει. Οδεύουμε στην οικονομική καταστροφή. Στο κάτω-κάτω της γραφής τώρα κάνουν στα παιδάκια. Όχι στη μάνα σου που είναι μεγάλη γυναίκα. Όχι, Παναγία μου πάλι. Και τότε εγώ το όνειρο. Ήταν λέει 15 Αύγουστο μεσημέρι και ήμουν στα δύο και κολοκοτρώνει γωνία. Τι έκανε τάσο στα δύο και κολοκοτρώνει γωνία μόνο 15 Αύγουστο. Εμείς λείπουμε στα διακοπές. Εγώ δεν είχα φύγει, είχε φύγει εσύ με τα παιδιά. Είχα μείνει πίσω γιατί είχα υποσχεθεί, λέει, στον Πακογιάννη να πλύνω το άγαλμα του κολοκοτρώνει. Α, καλά. Έχω πάει πουρνό-πουρνό και το σαπουνίζω. Το έχω κάνει λαμπίκο. Μπράβο. Λάμπι τάλογο, λάμπι και ο γέρο του Μωριά κατά από τον ήλιο. Μπράβο, τάσο. Εκεί λοιπόν που πιάνω το κουβά και πάω να ξεπλύνω τα χαμνά τα λόγου, όπως αμολάω τα νερά, ξυπνάει τάλογο και αρχίζει και ροβολάει κατά το σύνταγμα. Πέφτει ο γέρο του Μωριά κάτω με στι σαπουνάδε. Σηκώνεται με βάσανα, τεινάζεται από τη σαπουνάδα και με κοιτάει ηρωικά λοξά με ένα μάτι. Και τι κάνει Βαθία. Τι κάνει Τάσο. Σηκώνει το χέρι το ζερβό και μου ρίχνει μια μούτζα βασιλικιά. Η μούτζα...